Τίποτα σημαντικό. Ζω μοναχά εν λευκό. Τίποτα σημαντικό. Ζω μοναχά εν λευκό. Λευκή μου τύχη και λευκή ζωή μου. Καλά τα λένε οι αχρωμοί μου φίλοι. Το πρόβλημά μου, η υπερβολή μου. Και ό,τι αργεί η απάντηση να στείλει. Αν είχε θάρρος να φανεί ο λόγος, τώρα δε θα ήταν η φωτιά στο αίμα. Αν είχε χρώμα θα ήταν άσπρο φόβος. Αν είχε σώμα θα ήταν σαν γεμένα. Αν σ' αγαπού να μάθω να το λένε. Κι αν δες το που να μάθεις το κλέβεις. Κι αν θες να δεις τα αληθινά να καίνε, πρέπει στο ύψος της φωτιάς να ανέβεις. Είσαι λοιπόν δε που δεν το έχεις νιώσει. Και εσύ λυπάσαι που το ξέρεις πρώτος. Και που κανείς δεν είχε λάβει γνώση. Πως η σιωπή σου ήταν χρόνια κρυτός. Και να πάω να πω τα ρολικά. Και να πάω να πηγαίνω πάσο. Και εκεί πολύ πως ποτέ δεν πήγα. Εγώ δεν πρόλαβα να το ξεχώσω. Κι όποιος ρωτήσει γιατί πάει να φεύγω. Μ' αυτό το τώρα το λεπτό στο βλέμμα. Πριν μια φράση σου να είμαι φεύγω. Με μια ελπίδα να είναι σαν και λοιπόν, δεν σε ακούγαμε στο ψηλό, γιατί προφανώς ναι. Το κινητό σου δεν πιάνει αυτές τις συχνότητες και δεν τις περνούσε μέσα. Οχ. Δηλαδή στα χαμηλά σε ακούσαμε σε όλο. Με το που ανέβηκες επάνω δεν το ακούσαμε. Παρ' όλα αυτά ακούσαμε τη χρειά σου και καταλάβαμε πόσο καταπληκτική είσαι. Εγώ κατάλαβα τι τραγουδιστρία είσαι και κατάλαβα και... Παιδιά το ξέρω γιατί γράφουν από κάτω ότι δεν ακούγεσαι, δεν ακούγονταν τα ψηλά. Καμιά φορά η συχνότητα, φαινόταν ότι το κινητό σου, ναι το ξέρω παιδιά, χάλια ήχος, τα έχουμε αυτά, είναι live, δεν είναι live με μικρόφωνα κανονικά. Εγώ κατάλαβα ότι τραγουδιστές, ελπίζω και τα παιδιά, έτσι και αλλιώς κλήρωση θα γίνει. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που συμμετείχες. Και εγώ ευχαριστώ. Next time θα έχουμε καλύτερο ήχο. Ελπίζω, ευχαριστώ πολύ για την ευκαιρία. Φιλάκια, φιλάκια. Bye bye. Κοίτα να δεις τι μας κάνει το σήμα που έχουμε σήμερα καλούς τραγουδιστές. Γιατί καταλάβαμε σήμερα ότι η Ειρήνη ήταν πάρα πολύ εξαιρετική τραγουδίστρια. Ναι, κρίμα. Να φορά τα ακουστικά, να μην χάνει το ήχος. Δεν έχει σημασία αυτό. Ναι, το ξέρω ότι δεν ακουγόμαστε, ρε παιδιά. Λοιπόν, έχω ακόμα 18 λεπτά και θα πρέπει οπωσδήποτε να βάλω και τα επόμενα δύο παιδιά. Θα βάλω τον Κωνσταντίνο Παρασκευόπουλο που θα μας τραγουδήσει Αλκίνο Ιωαννίδη με την κιθάρα του. Ελπίζουμε να έχουμε καλύτερο σήμα. Βάλε με. Μη μου γράφετε εμένα εντολές, βάλε με. Τι έχουμε συνοηθεί κάτι, πώς σε βάλω. Hello. Γεια σου Γιάννα. Τι κάνεις. Είμαι καλά εσύ. Καλά είμαι. Εσύ. Καλά, καλά. Είμαι καλά και εγώ πού είσαι. Είμαι στο σπίτι μου. Καταρχήν ευχαριστώ πάρα πολύ. Είναι τιμή μου και χαρά μου που θα συμμετέχω στο live σου. Δίκη μας χαρά. Και να ξέρεις, ήμουνα και μεγάλος υποστηρικτής σου όταν πήγες στη Eurovision. Μου άρεσε πάρα πολύ το κομμάτι. Έπρεπε να σου το πω αυτό. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Σε ποιο μέρος Ελλάδας είσαι. Είμαι στην Πάτρα, είμαι πατρινός. Είμαι πατρινός. Βέβαια στην Αθήνα σπούδασα χρόνια και θα ήμασταν και συνάδελφοι, πρέπει να σου πω, γιατί πολιτικές επιστήμες τέλειωσα και δημόσια διοίκηση. Ναι, στο Καποδιστριακό. Και έκανα. Συνέχισε και με το μεταπτυχιακό μου και τα λοιπά, αλλά εδώ στην Ελλάδα είναι λίγο περίεργα τα πράγματα. Όπως ξέρεις. Γιατί το λες αυτό, είναι η χώρα των ευκαιριών. Δεν έχει σημασία. Θέλω, αν θα παίξεις την κιθάρα, αν την παίξεις λίγο χαμηλά για να ακούμε τη φωνή σου. Είναι θέλω να σε ρωτήσω κάτι. Ναι. Θα σε πείραζε να πω ένα κομμάτι το οποίο είναι λίγο πιο χαμηλό για να ακουστεί καλύτερα, γιατί το άλλο η αλήθεια είναι δεν έχει έκταση. Ποιο κομμάτι. Λέγεται αλήθεια σου λέω και είναι του Γονίδη, του Σταμάτη Γονίδη. Είναι 1,5 λεπτό, είναι 1,5 λεπτό και επειδή το έχω δοκιμάσει νομίζω ότι θα ακουστεί καλύτερα. Δεν θέλω τόσο λαϊκά κομμάτια, επίτηδες κρατάω ένα επίπεδο. Όχι γιατί δεν έχω πρόβλημα με τα λαϊκά κομμάτια, γιατί θα πρέπει κάπου να έχω ένα μέτρο σύγκρισης. Άρα, ένας μου τραγουδάει πάρα πολύ λαϊκά και άλλος μου τραγουδάει λέει την Γκάγκα, προσπαθώ να κρατήσω λίγο πιο light. Κατάλαβες. Ναι. Πάμε με αυτό, θα το τραγουδήσεις μισό, γιατί είναι ήδη και τέταρτο και έχω να βάλω εγώ μια κοπέλα. Μισό τραγούδι λένε όλοι. Πάμε να σε ακούσουμε για να βάλω και την επόμενη κοπέλα και να κάνετε και την κλήρωση. Okay, bam, bam. Χαμηλά τη λόγω. Πιο χαμηλά τη λόγω.
κλείσαν μες στον ύπνο μου για τόσα δυο φορές. Μια μου είπε σε πλάτη και έπαψε για να κλαις. Μα η άλλη ήταν η δική σου, μέσα από ύπνο πέφτει άλλη τις γραμμές. Μου έλεγε αγαπή μου θυμίσου, θα με κοντά σου όταν με θέλει. Τα χρόνια είναι αμέτρητα, μα είναι η ζωή μικρή. Συνήθισα να σ' αγαπώ, συνήθισες κι εσύ. Μα είναι τα χρόνια ένα δοχείο, ένα φθηνό ξενοδοχείο για δυο στιγμές. Για να χωράει κάπου πόνος, στη πεσότα να μένω μόνος. Τις σιωπές μου να μετράω, θα σε θυμάμαι όταν πονάω. Να λες, θα με κοντά σου όταν με θες. Μπράβο! Όχι, μου αρέσει πάρα πολύ αυτή η επιλογή. Αν είχα χρόνο σήμερα, που δεν τα έχω καταφέρει πάρα πολύ καλά με τον χρόνο σήμερα, θα σε άφηνα να πεις και του Ονίδη, αλλά δεν πειράζει, θα κάνουμε και άλλα live. Και μια ερώτηση μόνο. Ακουγόταν καλά? Πάρα πολύ καλά. Ακουγόταν. Ήμουνα. Από κάτω το λέγανε ότι μας ακούνε καλά. Σ' ακούω εγώ πάρα πολύ καλά. Θέλω να πάρετε παράδειγμα όλα τα παιδιά από τον Κωνσταντίνο, ο οποίος παρουσίασε κάτι ξεχωριστό και το έκανε κάτι, αυτή τη μικρή, μικρή διακοπή με την κιθάρα του για να μπει στο ρεφρέν. Όταν κάνουμε το live και ειδικά όταν διαγωνιζόμαστε, θέλουμε να δώσουμε κάτι που να τραβήξει την προσοχή του άλλου. Πέρα από την ωραία μας φωνή. Για να. Εσύ, ναι. Κάτι τελευταίο αν μπορώ να πω, επειδή τώρα κάνω την αρχή μου, βγάζω εγώ τα πρώτα μου τραγούδια. Αν μπορεί και ο κόσμος να μπει να με στηρίξει, δηλαδή στο YouTube με το όνομά μου. Να μην το γράψει και την αναγκή. Είναι και το Instagram σου και στο YouTube σου και έχεις και δικό σου τραγούδι, σωστά? Έχω 4 δικά μου τραγούδια, γιατί γράφω στίχους, γράφω μουσική. Ορίστε. Και προσπαθώ σιγά σιγά και εγώ να κάνω την αρχή μου και να βγω. Έχω κάνει κάποιες συναυλίες με κάποιους γνωστούς τραγουδιστές. Σου ευχόμαστε να σου δώσω το live αυτό. Όσοι είστε εδώ. Μακάρι κάποια στιγμή να κάνω και με σένα. Γιατί όχι, άμα γράφεις και όλα, θα χαρώ πάρα πολύ να δω τι γράφεις. Γιατί η αλήθεια είναι ότι δεν έχω δει ακόμα, αλλά θα μπω να δω. Ο Κωνσταντίνος Μαρκοπούλος ήταν μαζί μας και με τραγούδισε Αλκινέο, αλλά έχει και δικά του τραγούδια. Ο ίδιος είναι καλλιτέχνης, κανονικός επαγγελματίας. Μπείτε στο προφίλ του και μπείτε και στο YouTube να δείτε τα τραγούδια του, αφού σας άρεσε. Το βλέπω από κάτω. Σε ευχαριστούμε πολύ, Κωνσταντίνε. Ευχαριστώ και εγώ. Ευχαριστώ και εγώ μέσα από την καρδιά. Να σε καλά. Φιλιά πολλά. Bye-bye. Υπέροχος ο Κωνσταντίνος. Πάρα πολύ μου άρεσε και θα βάλω κατευθείαν την Νικολέτα, η οποία θα μας τραγουδήσει το Killing Me Softly, μην τυχόν και παραπονεθείτε που θα κλείσω με ξένο τραγούδι. Είναι η 7η και τελευταία, η Νικολέτα, σε request. Θα πάρουμε και την Νικολέτα, θα κρατήσουμε την Νικολέτα το τραγούδι και ένα σύντομο συνεντευξάκι για να πάω στην κλήρωση. Πολύ ωραία. Γεια σου! Τι κάνεις? Είμαι καλά, εσύ? Σε βλέπω πολύ καλά, είσαι πολύ κοντά στην οθόνη. Επιτέλους βλέπουμε ένα Όχι, για καλό το λέω. Ωραία, εντάξει. Δεν ξέρω πώς ακούγομαι, ελπίζω να ακούγεται καλά. Ακούγεται καλά. Έχουμε τραγουδήσει με καραόκι. Θα τραγουδήσουμε ή τραγουδία καπέλα, έχουμε πει. Με καραόκι είχαμε προτιμήσει. Ωραία. Μέχρι στιγμή τα καραόκι δεν ακούγονται σε αυτό το λέω. Δεν ξέρω τι γίνεται. Εσύ βάλω το να παίζει. Ελπίζω να ακούγεται, γιατί είναι πολύ ωραίο καραόκι σε σχέση με τα υπόλοιπα που άκουσα. Ωραία, ωραία, ωραία. Να σου πω, πού είσαι, σε ποιο μέρος της Ελλάδας? Είμαι στη Θεσσαλονίκη. Α, και εγώ ναι, είμαι πάρα πολύ. Πολύ χαίρομαι. Ναι. Είσαι Θεσσαλονικιά. Ναι, Θεσσαλονικιά. Δεν φαίνεται και το βάψιμο τέτοια ώρα. Αυτό ήθελα να σου πω, ότι έβαλες το κραγιανάκι σου, έβαλες το eyeliner και... Εννοείται. Όχι, δεν μοιάζει με κλασική Θεσσαλονικιά, γιατί θα έπρεπε να φοράς και 32 πουλιές και αυγερινούς στην πέρα και δεν τα φοράς, οπότε είσαι μια χαρά. Εντάξει, δεν τα κάνω. Εγώ σ' ακούω καλά. Κοίτα, αν θέλεις ξεκινάμε και θα μιλήσουμε μετά λιγάκι. Συγγνώμη, δεν έχω χρόνο, να πούμε πάρα πολλά. Εννοείται, καταλαβαίνω, κανένα πρόβλημα. Λοιπόν... Για να δούμε πώς ακούγεται. Ακούγεται? Όχι. Ωραία. Swimming my pain with his fingers, singing my life with his words, killing me softly with his song,
Killing me softly with his song, telling my whole life with his words, killing me softly with his song. I heard he sang a good song. I heard he had a style. And so I came to see him, to listen for a while. And then he was this young boy, a stranger to my eyes, strumming my pain with the strings, singing my life with the words, killing me softly with his song, killing me softly with his song, telling my whole life with his words, killing me softly with his song. Σε διακόπτω, εγώ δεν ξέρω αν θα συνεχίσεις κάτι. Θα σου πω, έκανα λάθος γιατί σε ταλαιπώρησα πάρα πολύ στη συζήτησή μας για το τι θα τραγουδήσεις και πώς και αυτά. Δεν είχα, επειδή ξανακούω πάρα πολλά παιδιά, δεν είχα συνεχίσει. Ο Τέρι είναι μαζί μας. Ο Τέρι είναι στο LA, ένα φίλο από το LA και λέει μπράβο, είναι ενθουσιασμένο. Ευχαριστώ πάρα πολύ που μας βλέπεις, Τέρι. Είσαι εξαιρετική. Έχεις εξαιρετική χρειά. Τελικά κάναμε καλά που διαλέξαμε αυτό το τραγούδι, σου πηγαίνει πάρα πολύ. Ναι, και εμένα πάρα πολύ και χαίρομαι που τελικά είπα αυτό. Μα είναι και κομματάρα. Είναι και κομματάρα. Λοιπόν, ναι, έχω 8 λεπτά live για να κάνω την κλήρωση. Θα σε αφήσω. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που συμμετείχε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Πες το όνομά σου, Νικολέτα. Νικολέτα Καραλιοπούλου. Καραλιοπούλου και το Instagram σου είναι Nicoletak, με K, Nicoleta K. Ναι, ναι. Παύλες τελείες έχεις εκεί. Όποιος θέλει να σε ακούσει, έχεις κάτι στο Instagram σου να πει να σε ακούσει? Έχω στα highlights κάποια τραγούδια από τη φωνητική που πηγαίνω, ναι, από ένα live, αυτά. Είσαι πάρα πολύ καλή και σε ευχαριστούμε πολύ. Και εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ για την ευκαιρία. Χάρηκα πάρα πολύ. Καλή συνέχεια. Και πολλά. Bye-bye. Λοιπόν, η Nicoleta εξαιρετική. Την άφησα για το τέλος για να κλείσουμε λίγο πιο χαλαρά και καλά με αυτό το τραγούδι, γιατί είναι χαλαρό, αλλά η φωνή της είναι, η χρειά της είναι υπέροχη και γεμάτη και ακούστε τώρα εγώ τι γυφτιά θα κάνω. Θα πάρω εδώ πέρα τα ονόματα που έχω όλων των παιδιών, θα τα κόψω και θα κάνω την κλήρωση έτσι χύμα με χαρτάκια όπως το κάναμε κάποτε. Δεν ξέρω αν θα το πετύχω βέβαια αυτό τώρα εγώ που προσπαθώ να κάνω. Θα το προσπαθήσω όμως, καθώς εσείς σχολιάζετε εκεί πέρα τα παιδιά και καλά κάνετε. Εγώ κόβω τα χαρτάκια για να κάνουμε την κλήρωση. Γιατί θα βγει τώρα ένας νικητής και θα κερδίσει ένα δωράκι από τη Wabi. Σας εκνευρίζει αυτό που κάνω? Ακούγεται δυνατά? Δεν με νοιάζει, δεν μπορώ να το κάνω διαφορετικά. Γιατί θα βγει νικητής και θα κερδίσει ένα δώρο από τη Wabi Beauty Greece, ένα beauty set, το οποίο θα έχει μέσα ένα highlighter, ένα lipstick, ένα body scrub και ένα shower gel. Για τα αγόρια μας αυτά τα τελευταία. Τα πρώτα για τα κορίτσια μας. Λοιπόν, για να δούμε εδώ τι μπορώ να κάνω. Μισό λεπτάκι, παιδιά. Κόβω τα χαρτάκια μου. Έπρεπε να το έχω κάνει από πριν αυτό, το ξέρω. Τι να κάνω, είμαι λίγο Θεσσαλονική ανοργάνωτη. Οπότε θα με υποστείτε τώρα. Είχαμε 7 παιδιά, άρα πρέπει να έχω 7 χαρτάκια για να κάνουμε την κληροσίτσα μας. Τα παιδιά όλα τραγούδησαν υπέροχα. Σε κάποιους χάθηκε το σήμα. Αυτό δεν μπορώ να το ελέγξω δυστυχώς, γιατί δεν έχουμε όλοι το ίδιο WiFi. Και έχουμε 1, 2, 3, 4, 5, 6. Γιατί έχουμε 6. Α, γιατί εδώ πέρα πρέπει να χωρίσω σε άλλα δύο κομμάτια. Λοιπόν. Είμαστε 81. Μπράβο μας. Είμαστε σχεδόν 100 σήμερα. Την προηγούμενη φορά πήγαμε καλύτερα. Δεν ξέρω τι έχει γίνει. Έχετε αρχίσει και μου βγαίνετε. Και μου βγαίνετε και χωρίς μάσκες. Λοιπόν, διπλώνω τα χαρτάκια της κλήρωσης. Δεν ξέρω ποιο είναι ποιο. Δεν τα έχω σημαδέψει. Δεν είμαι τέτοια κλέφτρα. Οπότε θα βγει ο νικητής εντελώς τυχαία. Λοιπόν, τα κάνω εδώ πέρα, τα διπλώνω. Κάθεστε και βλέπετε τα πουλάκια μου. Λοιπόν, από κάτω. Ό,τι και να φωνάζετε, όποιον και να λέτε, αυτός που θα κερδίσει το δώρο, όχι καλά κάνετε και λέτε ποιος σας άρεσε και να πηγαίνετε στα προφίλ των παιδιών, να βλέπετε πραγματικά ποιος σας ενδιαφέρει. Γιατί τα παιδιά βγαίνουν τραγουδάνε για να αποκτήσουν και ένα fanbase και να τους βάζετε και στα όσο γίνεται μέσα από αυτό το live
και να κερδίζουν και δωράκια από τη Wabi Beauty Grace. Λοιπόν, έχω εδώ 7 χαρτάκια. Φαίνονται. Αχ, φαίνεται και η πιτζάμα, τι κρίμα. Λοιπόν, να τα χαρτάκια μας εδώ. Θα τα κουνήσω. Δεξιά, αριστερά, δεξιά, αριστερά. Δεν έχω κάποιο που είναι σημαδεμένο, μπροστά σας τα έκανα. Κλείνω τα μάτια μου και διαλέγω ένα. Και είναι η Ειρήνη Σάκερα, η Σάκερα, η Σάκερα, η κοπέλα που τραγούδισε την Ποφίλιο και χάθηκε το σήμα, όμως καταλάβαμε πόσο γεμάτη, ζεστή και υπέροχη φωνή είχε. Η Ειρήνη μου κέρδισε εσύ το δώρο από τη Wabi Beauty Greece. Ορίστε, φαίνεται. Ειρήνη Σακερά γράφει. Ποφίλιο γράφει δίπλα, για να ξέρετε. Μην νομίζετε ότι σα κοροϊδεύω. Κέρδισε το Wabi, το δωράκι μας στο Beauty Set από τη Wabi Beauty Greece. Θα συνεννοηθούμε με την εταιρεία και όλα αυτά θα συνεννοηθούμε μεταξύ μας, πότε θα σου στείλω. Ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν για ακόμη μια φορά στο Γιάννα Ζήστα Talent Show. Θα είμαστε και την επόμενη Τετάρτη εδώ πέρα, ξανά με δωράκι. Το επόμενο δώρο μας θα είναι το καινούριο CD της Lady Gaga, το Chromatica. Κατευθείαν από τη Μήνο CMI. Αυτό είναι το νούμερο ένα δώρο. Μπορεί να έχω και δεύτερο δώρο, δεν ξέρω. Μέχρι στιγμής έχω αυτό το δώρο για την επόμενη Τετάρτη, το καινούριο, ολοκένουργιο CD της Lady Gaga, το Chromatica. Το αφιερώνω στον Τζίμι. Ξέρει αυτός. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τι γράφετε από κάτω? Πάλι καλά που ήταν κορίτσι. Έχεις δίκιο, Γιάννη, σε αυτό. Πάλι καλά που ήταν κορίτσι, γιατί το lipstick και το highlighter μάλλον θα χρησιμεύσει περισσότερο στο κορίτσι. Ευχαριστούμε που ήσασταν μαζί μας απόψε και θα σας περιμένουμε την επόμενη Τετάρτη. Στέλνετε τα βιντεάκια σας. Και εσείς που έχετε στείλει, ξαναστείλτε, ειδικά αν δεν μπήκατε, να μου το υπενθυμίζετε. Δεν με ενοχλείτε, είμαι εδώ για σας, για αυτό το live και θέλω πάντα να βλέπω τα βιντεάκια σας. Να επιμείνετε δηλαδή, αυτό εννοώ. Γιατί στέλνουν πάρα πολλά παιδιά και μπορεί κάπου κι εγώ να μπερδεύομαι και να χάνομαι. Αυτό ήταν το Γιάννας Insta Talent Show για αυτή την Τετάρτη. Live από τη Θεσσαλονίκη αυτή τη φορά, με αυτόν τον υπέροχο πίνακα της Mr. Z, με τα χλάδια εδώ και τα μήλα κτλ. Να είστε καλά, σας φιλώ και σας αγαπώ.